Και των εκπαιδευτικών οργανώσεων με στόχο βεβαίω την ομαλή έναρξη τη νέα σχολική χρονιά. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη κατέθεσε σήμερα τι προτάσει του στου εκπαιδευτικού. Τι περιλαμβάνει όμω η πρόταση θα μα μεταφέρει καλύτερα η Άννα Μαρία Ευτυχίου η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη. Παρακολουθεί όλε αυτέ τι μέρε την κρίση στην παιδεία. Καλησπέρα και σε εσένα, Άννα Μαρία. Καλησπέρα Μαρίνα κυρίε και κύριοι. Από τον εξορθολογισμό στην παιδεία στα επιδόματα και τώρα στι προσαυξήσει. Η νέα τροποποιημένη πρόταση. Τη κυβέρνηση που κατέθεσε ο πρόεδρο Αναστασιάδη, σκοπό έχει να αποτρέψει τυχόν μέτρα που είχαν εξαγγείλει εκπαιδευτικέ οργανώσει αλλά και να επιτευθεί η ομαλή έναρξη τη νέα σχολική χρονιά. Ωστόσο, η μαραθώνια συνάντηση Μαρίνα δεν έφερε οριστική κατάληξη με αποτέλεσμα το θρύλερ να πάρει παράταση τουλάχιστον για τα επόμενα 24 ώρα. Και θα το παρακολουθούμε βεβαίω, θα το παρακολουθεί η Μαρία. Τι περιλαμβάνει όμω το πακέτο που παρουσίασε στου εκπαιδευτικού ο πρόεδρο Αναστασιάδη, το έχει εξασφαλίσει. Η πρόταση του πρόεδρου τη Δημοκρατία, την οποία αποκάλυψε αυτού για νωρίτερα και το Σίγμα Λive και βλέπουμε στην οθόνη, αναφέρει μεταξύ άλλων για τον βιολογικό παράγοντα η μείωση τη απαλλαγή από διδακτικό χρόνο από δύο σε μία διδακτική περίοδο θα αντισταθμιστεί με προσάυξηση σε κάθε επηρεαζόμενο. Για τον παράγοντα αρχαιότητα, όσον αφορά του βοηθού διευθυντέ, περιορίζεται η μείωση τη απαλλαγή από τον διδακτικό χρόνο ω εξή. Από τι 12 διδακτικέ περιόδου να πάνε στι 13 διδακτικέ περιόδου και από τι 10 διδακτικέ Περιόδους να πάνε στι 12 διδακτικέ περιόδου. Από τι 8 διδακτικέ περιόδου, πάνε στι 9. Όσον αφορά στον υπεύθυνο τμήματο, σημείωση μείωση τη απαλλαγή από διδακτικό χρόνο από δύο σε μία διδακτική περίοδο θα αντισταθμιστεί από μοριοδότηση τη μία περίοδου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγηση που θα συζητηθεί στη συνέχεια. Επίση, Μαρίνα, θα εξασφαλιστεί τρόπο ούτω ώστε να μεταφερθούν κάποιε των αρμοδιοτήτων του υπεύθυνου τμήματο στην εκάστοτε γραμματεία του του σχολείου. Ανά, Μαρία, τι γίνεται με του νέου εισερχόμενου όμω. Σε αυτή την περίπτωση αναστέλνεται προσωρινά το μέτρο κατάργηση τη απαλλαγή για τον βιολογικό παράγοντα για του νέου και θα ακολουθήσει διάλογο επί του θέματο. Να προσθέσουμε πω έναντι του χρόνου που παραχωρείται στου αξιωματούχου των εκπαιδευτικών οργανώσεων, θα παροχωρηθεί χρόνο ίσω με δύο εκπαιδευτικού πλήρου απασχόληση σε κάθε οργάνωση και συμπληρωματικά θα δοθεί κρατική χορηγία ύψου 175.000 ευρώ στην ΠΟΕ. 175.000 σε ΟΕΛΜΕΚ και 100.000 ευρώ στην ΟΛΤΕΚ. Να αναφέρουμε τέλο, Μαρίνα, ότι αύριο νωρί το πρωί τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια των τριών οργανώσεων, σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, θα συνέλθουν για αξιολόγηση τη πρόταση και ακολούθω θα έχουν κοινή συνάντηση στα γραφεία τη ΠΟΕΔ. Σα ευχαριστούμε πολύ, Άννα Μαρία Ευτυχίου. Εμεί, κυρίε και κύριοι, θα...